μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Έχετε ευχηθεί ποτέ να μπορούσατε να δείτε τι θα συμβεί στο μέλλον? Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι υπάρχει τρόπος να ρίξουμε μια ματιά στο τι μπορεί να συμβεί? Δεν είναι μαγεία, είναι μαθηματικά. Σήμερα θα εξερευνήσουμε μια συναρπαστική έννοια που ονομάζεται αναμενόμενη τιμή. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τα πιθανά αποτελέσματα και γεγονότων που βασίζονται στην τύχη. Φανταστείτε να ρίχνετε ένα νόμισμα. Δεν μπορείτε να ξέρετε με σιγουριά αν θα φέρει κορώνα ή γράμματα. Αλλά τι γίνεται αν το ρίξετε 100 φορές? Πιστεύετε ότι θα φέρει κορώνα κάθε φορά? Μάλλον όχι. Η αναμενόμενη τιμή μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί. Σκεφτείτε να ρίχνετε ένα ζάρι. Κάθε πλευρά έχει έναν αριθμό. Τι γίνεται αν το ρίξετε πολλές φορές? Θα εμφανιστεί ένας αριθμός περισσότερες φορές από τους άλλους. Η αναμενόμενη τιμή μας βοηθά να υπολογίσουμε το μέσο αποτέλεσμα μετά από πολλές δοκιμές. Είναι σαν να έχουμε μια υπερδύναμη. Η αναμενόμενη τιμή μας επιτρέπει να παίρνουμε πιο έξυπνες αποφάσεις όταν τα πράγματα είναι αβέβαια. Είστε έτοιμοι να ξεκλειδώσετε αυτή την υπερδύναμη? Πάμε! Η αναμενόμενη τιμή, ή ATE, είναι ένας περίτεχνος τρόπος για να πούμε μέσο αποτέλεσμα. Μας λέει τι να περιμένουμε κατά μέσο όρο αν επαναλάβουμε μια ενέργεια πολλές φορές. Δεν προβλέπει το ακριβές αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου γεγονότος, αλλά μας δίνει μια καλή ιδέα για τη συνολική τάση. Σκεφτείτε το έτσι. Φανταστείτε ένα βάζο γεμάτο με πολύχρωμες μπύλιες. Ορισμένες μπύλιες είναι κόκκινες, άλλες μπλε και άλλες πράσινες. Εάν επιλέξετε μια μπύλια τυχαία, δεν ξέρετε τι χρώμα θα τύχει. Αλλά εάν επιλέξετε πολλές μπύλιες, μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε ένα μοτίβο. Η αναμενόμενη τιμή είναι σαν να γνωρίζετε την αναλογία χρωμάτων στο βάζο. Σας βοηθά να προβλέψετε την πιθανότητα επιλογής κάθε χρώματος. Όσο περισσότερες φορές επιλέγετε μια μπύλια, τόσο πιο κοντά θα είναι τα αποτελέσματά σας στην αναμενόμενη τιμή. Είναι σαν να έχετε έναν μυστικό κώδικα για να αποκρυπτογραφήσετε τη γλώσσα της τύχης. Η αναμενόμενη τιμή μας βοηθά να κατανοήσουμε τυχαία γεγονότα και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις απέναντι στην αβεβαιότητα. Ο υπολογισμός της αναμενόμενης τιμής είναι πιο εύκολος από ό,τι νομίζετε. Είναι σαν να λύνουμε ένα απλό παζλ. Πρώτον, πρέπει να προσδιορίσουμε όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός γεγονότος. Στη συνέχεια, αντιστοιχίζουμε μια τιμή σε κάθε αποτέλεσμα. Αυτή η τιμή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, ανάλογα με το αν το αποτέλεσμα είναι καλό ή κακό. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την πιθανότητα κάθε αποτελέσματος. Η πιθανότητα είναι απλώς μια περίτεχνη λέξη για την τύχη. Μας λέει πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάθε αποτέλεσμα. Εκφράζουμε την πιθανότητα ως αριθμό μεταξύ 0 και 1, όπου το 0 σημαίνει αδύνατο και το 1 σημαίνει βέβαιο. Τέλος, πολλαπλασιάζουμε την τιμή κάθε αποτελέσματος με την πιθανότητά του και προσθέτουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας δίνει την αναμενόμενη τιμή. Είναι σαν μια μαγική φόρμουλα που αποκαλύπτει το κρυφό δυναμικό της τύχης. Για παράδειγμα, φανταστείτε να παίζετε ένα παιχνίδι όπου ρίχνετε ένα νόμισμα. Εάν φέρει κορώνα, κερδίζετε 1 ευρώ. Εάν φέρει γράμματα, χάνετε 1 ευρώ. Η αναμενόμενη τιμή αυτού του παιχνιδιού είναι 0,5 επί 1 ευρώ, συ 0,5 επί μείον 1 ευρώ, ίσο με 0 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, δεν αναμένετε να κερδίσετε ή να χάσετε χρήματα σε αυτό το παιχνίδι. Έχετε παίξει ποτέ ένα παιχνίδι όπου νιώθατε ότι όλοι είχαν ίσες πιθανότητες να κερδίσουν? Αυτή είναι η ιδέα πίσω από ένα δίκαιο παιχνίδι. Σε ένα δίκαιο παιχνίδι, κανένας παίκτης δεν έχει πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Είναι θέμα τύχης και ικανότητας. Μαθηματικά μιλώντας, ένα δίκαιο παιχνίδι είναι αυτό όπου η αναμενόμενη τιμή είναι 0. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλούς γύρους του παιχνιδιού, οι παίκτες θα περίμεναν να μην κερδίσουν ούτε να χάσουν χρήματα κατά μέσο όρο. Φυσικά, σε κάθε μεμονωμένο γύρο, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αλλά όλα εξισορροπούνται με την πάροδο του χρόνου. Σκεφτείτε το σαν να παίζετε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί με έναν φίλο. Κάθε επιλογή έχει ίσες πιθανότητες να κερδίσει, να χάσει ή να φέρει ισοπαλία. Σε πολλούς γύρους, θα περιμένατε να κερδίσετε περίπου όσες φορές κερδίζει και ο φίλος σας. Τα δίκαια παιχνίδια είναι σημαντικά γιατί προάγουν τη δικαιοσύνη και το αθλητικό πνεύμα.
Μας διδάσκουν ότι είναι εντάξει να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αρκεί όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες. Ενότητα 5. Η αναμενόμενη τιμή στην πραγματική ζωή, από τα παιχνίδια στις αποφάσεις. Η αναμενόμενη τιμή δεν είναι μόνο για παιχνίδια. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μας βοηθά να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Από την επιλογή της καλύτερης διαδρομής προς το σχολείο, έως την απόφαση για αγορά ασφάλισης, η αναμενόμενη τιμή μπορεί να μας καθοδηγήσει προς πιο έξυπνες επιλογές. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι αποφασίζετε αν θα πάτε στο σχολείο με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Το ποδήλατο είναι πιο γρήγορο, αλλά υπάρχει πιθανότητα να πάθετε λάστιχο. Το περπάτημα είναι πιο αργό, αλλά πιο αξιόπιστο. Για να πάρετε την καλύτερη απόφαση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναμενόμενη τιμή για να ζυγίσετε τα υπέρ και τα κακά τα κάθε επιλογής. Ας πούμε ότι η αξία του να φτάσετε στο σχολείο στην ώρα σας είναι συν 10, η αξία του να αργήσετε είναι μείον 5. Η πιθανότητα να πάθετε λάστιχο είναι 0,1 ή 10%. Και η πιθανότητα να μην πάθετε λάστιχο είναι 0,9 ή 90%. Η αναμενόμενη τιμή του ποδηλάτου θα ήταν 0,9 επί συν 10 συν 0,1 επί μείον 5 ίσο με συν 8,5, ενώ η αναμενόμενη τιμή του περπατήματος θα ήταν 1 επί συν 5 ίσο με συν 5. Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, το ποδήλατο έχει υψηλότερη αναμενόμενη τιμή, παρόλο που υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να πάθετε λάστιχο. Ενότητα 6. Γιατί η αναμενόμενη τιμή έχει σημασία, κάνοντας έξυπνες επιλογές. Η κατανόηση της αναμενόμενης τιμής είναι σαν να έχετε ένα μυστικό όπλο σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα. Μας βοηθά να κάνουμε πιο έξυπνες επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις πιθανές ανταμοιβές, όσο και τους κινδύνους των ενεργειών μας. Όταν υπολογίζουμε την αναμενόμενη τιμή, ουσιαστικά ζυγίζουμε τα υπέρ και κατά διαφορετικών επιλογών. Αυτό μας βοηθά να παίρνουμε πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις, που είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε ευνοϊκά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Φυσικά, η αναμενόμενη τιμή είναι μόνο ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τις προσωπικές μας αξίες, τους στόχους μας και την ανοχή μας στον κίνδυνο. Αλλά, ενσωματώνοντας την αναμενόμενη τιμή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας μας και να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της τύχης. Είναι σαν να έχουμε μια πηξίδα που μας καθοδηγεί προς καλύτερες επιλογές. Η αναμενόμενη τιμή μας βοηθά να πλοηγηθούμε στα αβέβαια νερά της ζωής και να πάρουμε αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον μας. Ενότητα 7. Εξερευνώντας περαιτέρω, περισσότερες περιπέτειες στην αναμενόμενη τιμή. Ο κόσμος της αναμενόμενης τιμής είναι γεμάτος με συναρπαστικές εφαρμογές και περίπλοκα puzzle. Καθώς μαθαίνετε περισσότερα για τα μαθηματικά και τη στατιστική, θα συναντήσετε την αναμενόμενη τιμή σε πολλά διαφορετικά πλαίσια. Για παράδειγμα, οι επενδυτές χρησιμοποιούν την αναμενόμενη τιμή για να αξιολογήσουν πιθανές επενδύσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες τη χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα και οι σχεδιαστές παιχνιδιών τη χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν ισορροπημένα και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Μπορείτε ακόμη και να βρείτε παραδείγματα αναμενόμενης τιμής στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, όταν αποφασίζετε αν θα αγοράσετε ένα λαχείο, σιωπηρά λαμβάνετε υπόψη την αναμενόμενη τιμή της αγοράς σας. Προσοχή! Ακολουθεί spoiler! Η αναμενόμενη τιμή των περισσότερων λαχείων είναι αρνητική, που σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να χάσετε χρήματα παρά να κερδίσετε πολλά. Όσο περισσότερο εξερευνάτε την αναμενόμενη τιμή, τόσο περισσότερο θα ανακαλύπτετε την κρυφή δύναμη και την ευελιξία της. Είναι μια έννοια που θα συνεχίσει να σας εκπλήσει και να σας προκαλεί σε όλη σας τη ζωή. Ενότητα 8. Συμπέρασμα. Αγκαλιάζοντας τη δύναμη της αναμενόμενης τιμής. Συγχαρητήρια! Ταξιδέψατε στο συναρπαστικό κόσμο της αναμενόμενης τιμής και ξεκλειδώσατε ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση της τύχης και τη λήψη πιο έξυπνων αποφάσεων. Να θυμάστε ότι η αναμενόμενη τιμή αφορά την πρόβλεψη του μέσου αποτελέσματος ενός γεγονότος σε πολλές δοκιμές. Είναι σαν να έχουμε μια κρυστάλλινη σφαίρα που μας δίνει μια γεύση από το μέλλον.
Κατανοώντας την αναμενόμενη τιμή, μπορούμε να κάνουμε πιο εμπεριστατωμένες επιλογές σε παιχνίδια, επενδύσεις και στην καθημερινή ζωή. Οπότε, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με μια απόφαση που εμπεριέχει τύχη, θυμηθείτε τη δύναμη της αναμενόμενης τιμής. Μπορεί απλώς να σας βοηθήσει να κάνετε την πιο έξυπνη επιλογή.